πράγματα. Κανονικά, βαρετά και όπως είναι οι εγκυμοσύνες. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι την Εθνής τη βλέπω στο μακιγιάζ σχεδόν κάθε μέρα. Όχι σχεδόν κάθε μέρα, συχνά. Mm-hmm. Και πάντα, ενστικτοδός, της χαϊδεύω τη γυλιά. Έχω καταλήξει ότι είναι κάτι που την εκνευρίζει αφόρητα. Δεν θέλει κανένας να τη χαϊδεύει. Θα μου τη χαϊδεύει τη γυλιά όταν δεν είμαι έγκυος. Κάτσα, τι να χαϊδεύω μέσα τα γιουβαρλάκια. Εδώ χαϊδεύουμε το μωράκι χαϊδεύοντας την κοιλιά, όχι εσένα στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά γιατί να χαϊδεύω, γιατί αυτό αξίζει να το χαϊδεύουν περισσότερο από μένα. Ρε κούκλα μου, να σε χαϊδεύσουμε και σε αναλόγω στην κοιλιά συγκεκριμένα. Στο πρόσωπο, στα μαλάκια σου. Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε, όχι, εσύ είσαι τέτοιο άνθρωπο από ό,τι έχω καταλάβει. Είσαι τέτοιο άνθρωπο και σε αρέσει να χαϊδεύει, πετάει λίγο το μαλί μου. Δεν πειράζει. Και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, ξέρεις, όταν είσαι έγκυος μπαίνει σε μια κατάσταση σαν να είσαι άλλος άνθρωπος λίγο. Σου συμπεριφέρονται εννοείς διαφορετικά. Ναι. Αυτό εννοείς. Και δεν είναι ωραίο. Σε εκνευρίζει λίγο αυτό. Νομίζω εκνευρίζει πολλές γυναίκες, όχι μόνο εμένα. Δεν είμαι εγώ περίεργη. Εμένα δεν με πείραζε που μου χαϊδεύανε την κοιλιά και μου λέγανε τέτοια. Εσένα. Ναι, εμένα. Για μένα. Εσένα. Εσύ γιατί κράτησες κρυφή την εγκυμοσύνη σου μέχρι να γεννήσεις σχεδόν. Δηλαδή το έκανες συνειδητά, είπες δεν θέλω κανείς να ξέρει ότι είμαι έγκυος. Ή απλά δεν έτυχε να σε ρωτήσει κανείς αν έφαγες λίγο παραπάνω. Γιατί σε βλέπω. Εμείς δεν το είχαμε καταλάβει και καθόλου, βέβαια. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Είμαι αντικοινωνικός, επικοινωνιακός όμως άνθρωπος. Όπως είναι πολλοί επικοινωνιακοί άνθρωποι που ξέρεις, μπορώ να επικοινωνώ, μπορώ να κάνω ραδιόφωνο ή τηλεόραση με μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά δεν θα κάτσω να πω πολύ τα δικά μου θέματα. Δεν το είχα πει ούτε στην πρώτη μου εγκυμοσύνη. Α, και την πρώτη έτσι την είχες περάσει. Ναι, έτσι την είχα βγάλει. Και επίσης, ξέρεις τι, ήξερα ότι κάνω μια δουλειά που μπορεί να μην είναι μεγάλης ευθύνης, αλλά οι άλλοι κάπως βασίζονται σε μένα. Ναι. Και δεν ήθελα να δημιουργήσω ένα πανικό. Γιατί άντε, εγώ τώρα να εξηγήσω στο Sky, ο Περίς με ξέρει σαν άνθρωπο. Και... Ο Περίς δεν ήξερε ότι είσαι έγκυος. Ήξερε πρώτος από όλους. Και μάλιστα από ένα σημείο και μετά το λέγαμε και δεν μας πιστεύανε. Δηλαδή, κάναμε πλάκα σε όλους και λέγαμε. Φούσκωσα πάλι και αυτά και δεν έπαιρνε να πάρει κανείς χέρι. Πώς αντέδρασε ο Περίς όταν του είπες ότι είσαι έγκυος? Πώς του το είπες πρώτα απ' όλα? Πήγες στον Βαγγέλη, θέλω να σου πω κάτι. Του είπα ότι ξέρεις, εγώ τώρα σε λίγο καιρό γεννάω. Α, τώρα στον 8ο του το είπες και του Βαγγέλη. Όχι, του το είπα λίγο πιο νωρίς, αλλά του είπα σε λίγους μήνες γεννάω. Και εντάξει, με ήξερε γιατί με είχε δει και στην προηγούμενη εγκυμοσύνη και με ξέρει πώς συμπεριφέρομαι σαν άνθρωπος. Και ένας από τους λόγους που δεν το είπα, δεν θα το έλεγα έτσι κι αλλιώς, αλλά ένας από τους λόγους που το άφησα τελευταία στιγμή είναι ότι θα δημιουργούσα ένα πανικό, επειδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς δουλεύεις και πώς είσαι. Και μπορεί να νόμιζαν ότι εγώ είμαι μια δεσποτική έγκυος που θα φέρω τον κόσμο άνω κάτω. Δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο. Είχα σκοπό να συνεχίσω κανονικά. Γιατί αν δεν συνέχιζα κανονικά, θα με πιάνει και κατάθλιψη. Δηλαδή δεν είμαι ο τύπος που θέλω να αλλάξει πάρα πολύ η καθημερινότητά μου. Και από ό,τι ξέρω, θες και με το που γεννήσεις, όσο πιο γρήγορα γίνεται να γυρίσεις τη δουλειά, σωστά. Κοίτα, βλέποντας και κάτω, δεν είμαι μάντης, δεν ξέρω πώς θα πάει, αλλά. Αν όλα πάνε καλά, ναι, νομίζω θα μου πιάσει κατάθλιψη να αλλάξω. Να κάτσεις στο σπίτι. Ναι. Στην πρώτη εγκυμοσύνη είχες κάτσει καθόλου? 7 μέρες όλο μαζί. 7 μέρες. Ναι. Τι νοείς, γέννησες και μετά από 7 μέρες πήγες στη δουλειά? Ναι, απλώς κοίτα, έχω ένα μειωμένο ας πούμε, ωράριο ήδη, γιατί ούτως ή άλλως ο Βαγγέλης έχει όλο το βάρος των βίντεο και του μοντάζ και όλα αυτά. Και το δικό μας και το δημιουργικό κομμάτι ακόμα είναι σε πιο περιορισμένο ωράριο, οπότε δεν έχω να δουλεύω ατελείωτες ώρες έτσι κι αλλιώς. Και ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί να γεννήσω και να βαρεθώ και να παραιτηθώ και χιλιάδες πράγματα να συμβούν, αλλά δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Στον άντρα σου με την ίδια έτσι χαλαρότητα, το είπες ότι είσαι έγκυος, τύπου α, να σου πω και κάτι, δεν τρέχει τίποτα. Περίπου ναι. Εγώ δεν πίστευα ότι υπάρχει περίπτωση να μην είναι ο έγκυος το 43. Γιατί, ρε, γιατί υποτίθεται ότι είναι, ξέρω εγώ, ιατρικά λίγο. Άρα δεν ήταν κάτι σχεδιασμένο, προέκυψε. Εγώ. Είχα πει ότι κοίταξε να δεις τώρα, εσύ είσαι μικρότερος, να ξέρεις ότι εγώ μάλλον πόσο δεν μπορώ να... Πόσο είναι? 14. 14 χρόνια φαντάζομαι. 14 χρόνια. Δεν είναι 14. Όχι, λίγο όχι, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Είναι 14 αλλά... χρόνια μικρότερος. Ναι. Είσαι η ελπίδα μας. Ευχαριστώ. Έλα να σε φιλήσω. Σε ευχαριστώ. Είσαι το πρότυπό μας. Θα κάνω κλαμπ, θα είμαι πρόεδρος. Άρα λοιπόν είσαι 43, αυτός 33, 29. Όχι, ναι. Περίμενε. Μισό λεπτό. Θα στο εξηγήσω πρακτικά. Εξήγησε το μου και πες μου και πώς γίνεται. Πρώτον, στραβώθηκε μάλλον. Γιατί είσαι μια κουκλάρα. Θα σου πω πώς γίνεται. Εγώ κατάλαβα κάποια στιγμή όταν χώρισα με τον παπά της κόρης μου
ότι δεν μπορώ πάρα πολύ εύκολα να κάνω σχέσεις με ανθρώπους που ήταν χωρισμένοι και ήταν στην ηλικία μου. Okay. Μου ήταν δύσκολο. Μου ήταν δύσκολο να μπω στην κατάστασή τους, γιατί οι Έλληνες δεν χωρίζουν και ποτέ πολύ. Δηλαδή κρατάνε σχέσεις. Αυτά είναι πολλές καταστάσεις, είναι μπερδεμένες και είναι λίγο δράματα, ειδικά για τους άντρες. Οι άντρες κακοπερνάνε στους χωρισμούς και στα διαζύγια πιο πολύ από εμάς. Ναι, γιατί εμείς θα έχουμε πάρει πιο πολύ απόφαση όταν συμβαίνει, ίσως. Ναι, και εξακολουθούμε, μένουμε με τα παιδιά μας. Ναι, συμφωνώ. Οπότε για αυτούς. Και κατάλαβα ότι πρακτικά δεν μπορούσα εύκολα να κάνω σχέση με τέτοιους ανθρώπους. Οπότε ναι, λέω, okay, εντάξει, η λύση είναι μικρότερη. Ναι, μικρότερη, αλλά και εσύ. Αλλά, αλλά μετά. Το παράκανες, Χρυσή μου. Όταν παραγγείλεις κάτι, σου έρχεται συνήθως στη ζωή. Εσύ δηλαδή ήθελες ένα μικρότερο και σου ήρθε, πώς ήταν τον άντρα σου? Γιάννη. Και σου ήρθε ο Γιάννης. Πόσο καιρό είσαι με τον Γιάννη? Είμαστε 1,5 χρόνο. Άρα ήρθε στα 27 μισό του ο Γιάννης. 20. Άκου τώρα. Δεν το είχα καταλάβει. Όχι, κούκλα, επειδή εμείς έχουμε καεί. Δεν θα έρθει τώρα να μας τα ανατρέψει όλα. Περίμενε. Γιατί εμείς έχουμε καταλήξει ότι οι άντρες δύσκολο να διαχειριστούν μια γυναίκα χωρισμένη με παιδιά. Ναι, αλλά αν έχουν άγνοια κινδύνου. Άρα τον παίρνω. Όσο πιο μικρό, τόσο πιο ανώριμο. Αυτό θες να μας πει? Όχι, δεν είναι ανώριμο. Απλώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα δεν είχε τα βάρη που είχα εγώ. Ήμουνα εγώ η επιβαρημένη και αυτό. Αλλά ήταν και έτοιμο σε πολύ μικρή ηλικία θεωρητικά για άντρα, ειδικά. Δεν ξέρω αν είναι. Το δοκιμάζουμε. Άσε τώρα το δεύτερο παιδάκι με το καλό να έρθει. Να διαχειριστεί μια γυναίκα με ένα παιδί. Ναι. Αυτό υποτίθεται το δύσκολο, κούκλα μου, που εμείς δεν τα καταφέρουμε. Ενδεχομένως νομίζω ότι μπορεί. Ακριβώς επειδή είχε άγνοια κινδύνου και επειδή δεν είχε δικά του βάρη. Δηλαδή, σκέψου τώρα να έχεις ένα παιδί και να έχει και άλλα παιδιά και να πει όλα μαζί να τα συνδυάσετε σε ένα σπίτι. Μπορεί να είναι και πιο δύσκολη πίστα αυτό. Μπορεί να είναι και πιο εύκολη. Ναι, αλλά μπορούσε να κατανοήσει τις υποχρεώσεις σου, το πρόγραμμά σου, ότι η προτεραιότητα θα είναι το παιδί σου. Δηλαδή, αυτά ήταν δύσκολα. Να σου πω, αυτά με τις προτεραιότητες είναι το παιδί μεταξύ μας. Το παιδί είναι προτεραιότητα, αλλά είναι και άλλα πράγματα προτεραιότητα. Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι σκεφτόμουν εχθές ότι όλες οι γυναίκες που έχουν βαριές καριέρες, και όχι τώρα τις δικές μας τηλεοπτικές, τις οποίες δεν τις θεωρώ και τόσο καριέρες, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορείς να κάνεις τόσο τηλεοπτική καριά. Όχι, είναι τη δουλίτσα, ό,τι κάνουμε. Ναι, που είναι πρωθυπουργοί, υπουργοί, Λαγκάρντ, Θάτσερ. Έχουν 2-3 παιδιά. Όλες. Δηλαδή, εντάξει, ας το κόψουμε αυτό το τι είναι προτεραιότητα και ότι η καριέρα και το παιδί πώς συνδυάζεται. Συνήθως συνδυάζεται. Και συνήθως, επειδή έχεις παιδιά, δουλεύεις. Έτσι δεν είναι? Κανα φίλο παιδί μου έχει ο Γιάννης να ζήσει αυτή. Έχει. Εντάξει, να πιούμε ένα καφέ, ρε παιδιά. Έτσι λίγο, αν είναι αυτή τη νοοτροπία, θέλω να πω. Κατάλαβες, Βαγγέλη, μωρέι, μπράβο, Βαγγέλη στην Green. Στο παιδάκι σου το πρώτο, πόσο χρόνο είναι τώρα? 7,5. Πώς το είπες για το αδερφάκι? Πολύ ήσυχα και πολύ διακριτικά και πολύ αργά. Επειδή δεν φαινόταν πολύ, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά είπα αυτό γιατί κοίταξε να δεις. Υπάρχει και κάτι άλλο, ότι μια εγκυμοσύνη στα 43 είναι high risk, έτσι. Δηλαδή δεν έχει τις πιθανότητες επιτυχίας που έχει μια εγκυμοσύνη στα 20, γιατί είναι πολλά τα ρίσκα που περνάς. Είναι περισσότερα, ας πούμε. Ναι, είναι περισσότερα. Οπότε και γι' αυτό το λόγο τη το είπαμε έτσι πια όταν ήξερα ότι θα αρχίσει να φαίνεται, ας πούμε, και θα έπρεπε να το εξηγήσω. Είναι αυτό που είχε ζητήσει, γιατί είχε ζητήσει ένα κοριτσάκι, αδερφάκι, μικρούλι. Οπότε ήταν όλο το πακέτο. Έχεις αγοράκι τώρα, δεν έχεις? Έχω κοριτσάκι. Αγοράκι δεν μου πες εδώ που έχεις έρθει, στενή μου, όχι, παιδί φορά. Μου, όχι. Παιδιά, βρείτε μου το βίντεο που είχε έρθει η Αθηνά, είσαι εδώ, που την είχα βάλει μέσα και έτσι είχα πει τι είναι το παιδάκι και μου είχε πει είναι αγοράκι. Μου το είπες ψέματα. Παύλο Σταματόπουλε, μπορούμε να βρούμε το βίντεο αυτής της εκπομπής? Γιατί δεν θα τρελαθώ εγώ. Ήδη με έχει τρελάνει μετά 14 χρόνια. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, καταλαβαίνεις. Ωραία, με το καλό, δεν θα μιλήσουμε άλλο για την εγκυμοσύνη σου. Με το καλό να γεννήσετε. Όλα καλά. Το να γεννήσετε επίσης εκνευρίζει. Γεννάμε, είμαστε έγκυοι, μαζί. Ναι, δηλαδή το πλέει σε πελάγι ευτυχία. Πού ξέρει ότι ο άλλο πλέει σε πελάγι ευτυχία? Το πιο πιθανό είναι μια έγκυο να πλέει σε πελάγι δυσπεψία, δηλαδή να πλέει σε πελάγι ανασφάλεια για αυτό που έρχεται. Εντάξει, δηλαδή το έχουμε κάνει τόσο νιανιά αυτό το πράγμα τη εγκυμοσύνη. Κόρνινε. Είναι πολύ κόρνη, δεν πουλάει καθόλου η εγκυμοσύνη. Έτσι, γιατί οι γυναίκε που μα βλέπουν έχουν 3 και 4 και γελάνε, α πούμε, αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν ξέρει, μου βγαίνει 3 και 4, να μην χαρώ εγώ που έχω και 2 και 1, α πούμε. Αν είναι να πει κάτι για την εγκυμοσύνη, πε κάτι το οποίο να έχει επειδή μου και λίγο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τι να λε, φουσκωμένη κυλίτσα πλέει σε πελάγι ευτυχία. Είναι αηδία αυτό το πράγμα, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν